Γεια σας, βρισκόμαστε στο MWC της Βαρκελόνης και έχω μαζί μου τον κύριο Γιώργο Παπά, διευθύνοντα σύμβουλα της Ericsson, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για τα σχέδια της Ericsson και για να ξεκινήσουμε, ποιες είναι οι λύσεις που προτείνετε για το 2022. Γεια σας και από μένα, από τη Βαρκελόνη, το Hall 2, την πολιτεία της Ericsson, όπως θα έχετε δει πολλές φορές. Μετά από 2 χρόνια παύσης, είμαστε πάλι πίσω σε αυτό το συναρπαστικό χώρο, στην πολιτεία μας. 2022, νομίζω ότι πια έχουμε πάνω από 200 operators με 5G δίκτυο ήδη σε εμπορική διάθεση. Έχουμε δει αρκετές περιπτώσεις χρήσης να έχουν μπει σε εφαρμογή. Νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε στην περίοδο της συζήτησης για το πώς θα κάνουμε monetize το 5G και αν πάμε γύρω εδώ στο χώρο μας, στα διαφορετικά περίπτερα, θα δείτε ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Θα είναι όντως ένα συναρπαστικό ταξίδι το 2022. Έννοιες σαν το network slicing, dynamic slicing, network exposure, 5G standalone είναι οι νέες έννοιες που θα ακούμε όλο και περισσότερο, με σκοπό να εκμεταλλευτούμε όσο περισσότερο αυτή την τεχνολογία και να μπορέσουν οι operators αλλά και η κοινωνία να τη φτάσει στο σημείο που θέλουμε, και βασικά για τους operators να μπορέσουν να κάνουν monetization του 5G. Είναι μια χρονιά προκλήσεων το 2022. Προκλήσεων από το εξωτερικό περιβάλλον θα έλεγα ναι. Είμαστε σε μια εποχή COVID. Συμβαίνουν πράγματα που πραγματικά δεν είχαμε ποτέ διανοηθεί, όπως ο πόλεμος που γίνεται αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά εμείς βρισκόμαστε εδώ. Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή το δικό μας τον κλάδο, νομίζω ότι οι προκλήσεις μόνο θετικά μπορούμε να τις δούμε. Η τεχνολογία όλο και αναπτύσσεται και θα μας βοηθήσει πραγματικά να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό κοιτάμε και προσπαθούμε και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά να επιτύχουμε. Γνωρίζουμε ότι το 5G έχει μπει πλέον στις ζωές όλων μας. Σε τι θέση βρίσκεται η χώρα μας σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό κοινοτικό μέσο όρο όμως? Κοιτάξτε, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόμαστε όσον αφορά στο 5G, βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση. Το έχουμε ξαναπεί και εγώ εκ μέρους όλης της Ericsson και έχω χαιρετήσει όλες τις αποφάσεις που πήρε το ελληνικό κράτος. Ο διαγωνισμός του φάσματος έγινε ένας διαγωνισμός με 4 φασματικές περιοχές, ο οποίος ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος, η δημιουργία του Fan Festos. Χωρίς να υπάρχουν αυτές οι εταιρείες που θα δημιουργήσουν τις εφαρμογές, δεν μπορούμε να μιλάμε για 5G, οπότε και αυτό ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Και είμαστε γενικά στις πολύ ψηλές θέσεις της Ευρώπης, ακόμα και για τη μέση ταχύτητα που έχουμε επιτύχει στα 5G δίκτυα και όπως μετρούνται. Άρα θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά εδώ. Φυσικά δεν πρέπει να φυσικαζόμαστε. Πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα βήματα. Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι ο εφησυχασμός θα μας φέρει πάρα πολύ πίσω. Ένα από τα βήματα νομίζω που χρειάζεται είναι να κοιτάξουμε το μέγεθος των mid-band rollout που κάνουμε στη χώρα. Το πραγματικό 5G, οι περιψηλές ταχύτητες πετυχαίνονται στο mid-band με το rollout του 5G στο midband, και πρέπει αυτό να το κοιτάξουμε, να το επιταχύνουμε. Ίσως και το κράτος θα μπορούσε να το υποστηρίξει με κάποιο τρόπο. Όμως επίσης να δούμε και λύσεις σταθερής ασύρματης σύνδεσης για την σταθερή επιζωνικότητα. Νομίζω ότι είναι συμπληρωματική στη σταθερή επιζωνικότητα, το Fixed Wireless Access εννοώ, και θα μπορούσαμε να το δούμε. Σε κάποιες περιπτώσεις το business case, η επιχειρηματική περίπτωση είναι πολύ καλύτερη από το να τρέξουμε fiber, να σκάψουμε τους δρόμους. Οπότε θα πρέπει να το δούμε και αυτό, και πάλι η πολιτεία εδώ έχει ένα αρκετά μεγάλο ρόλο να παίξει. Και κάτι άλλο, μιλάμε για 5G. Το 6G υπάρχει, είναι κάτι πάρα πολύ μακρινό, είναι επιστημονική φαντασία. Κάποτε ήταν επιστημονική φαντασία όμως και το 5G όμως, έτσι. Ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Είδατε πως το 4G πήρε μια πολύ μεγάλη έκταση παγκοσμίως. Το 5G έχει ξεκινήσει τώρα, αλλά βλέπουμε
ήδη τελείωσε το 2021 με περίπου 700 εκατομμύρια συνδρομητές 5G. Θα δούμε να εξελίσσεται πολύ γρήγορα και νομίζω ότι ξαφνικά θα δούμε και το 6G. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Φυσικά είναι στα labs, σε όλα τα εργαστήρια, γίνονται και από την Ericsson αλλά και από άλλες εταιρείες. Γίνεται αρκετή δουλειά, αλλά δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε τώρα. Φυσικά θα είδατε κι εσείς μπαίνοντας στο περίπτερό μας, στην πολιτεία μας, αυτό το ταξίδι στο μέλλον, που εκεί αυτά που βλέπαμε είχαν να κάνουν πάρα πολύ με το 6G, αλλά φυσικά ακόμα δεν είναι σε καμία εφαρμογή όπως καταλαβαίνετε. Οπότε έχουμε πάρα πολύ δρόμο μάλλον μπροστά μας ακόμα για εκεί. Ας υιοθετήσουμε καλύτερα το 5G και περιμένουμε λίγο ακόμα για το 6G. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο MWC και από τη μεριά μου. Και ήταν πραγματικά εμπειρία που βρέθηκα και εγώ εδώ πέρα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.